Είμαι σε πολύ ευχάριστη θέση να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες εγκαινιάσαμε το τέταρτο γλυκτό στη σειρά από μια δράση που ξεκίνησε περίπου πριν από 2,5 χρόνια και βρισκόμαστε εδώ, το τοποθετήσαμε στην κεντρική πλατεία της Νέας Φώκιας. Είναι ένα γλυκτό, όπως βλέπετε, που αντικατοπτρίζει πλήρως την ιστορία αυτού του τόπου. Δίνονται ανάγλυφα όλες οι εικόνες και σε συνδυασμό με τη θέση που μπήκε στο κεντρικό συντριβάνι με το νερό, τονίζει έντονα το στοιχείο του ξεριζωμού, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο θέμα για να γίνει αυτό το γλυπτό σε αυτόν τον τόπο. Πρόκειται για τον μικρασιατικό ξεριζωμό του 1922 της μικρασιατικής καταστροφής. Μιλάμε για μια δράση που τονίζει κυρίως την ιστορική μνήμη, που θέλουμε να τονώσουμε στις νέες γενιές, να ξέρουν οι νέες γενιές από πού είναι οι ρίζες τους και φυσικά και δημιουργεί και εικόνες έντονων συναισθημάτων στις παλαιότερες γενιές, αυτούς που έχουν ζήσει ή θυμούνται τα γεγονότα από τους πατεράδες τους. Είναι μια δράση που την εκπονούν καλλιτέχνες της περιοχής, κασανδρινοί καλλιτέχνες που έχουμε την ευλογία να τους έχουμε στην επιχείρησή μας, την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Κασάνδρας, ως υπάλληλους και αφιλοκερδώς προσφέρουν αυτή την τέχνη τους και κάνουμε αυτά τα γλυπτά. Στόχος μας είναι να κάνουμε σε κάθε χωριό ένα αντίστοιχο γλυπτό που θα τονίζει την ιστορία του κάθε τόπου. Από εδώ και πέρα πλέον η Φώκια θα έχει το μέρος που θα φαίνεται από πού ξεκίνησε.